ολιστική προσέγγιση της διατροφής είναι το σημερινό μας θέμα και μαζί μας έχουμε τον κύριο Τσινταβή Παναγιώτη, ολιστικό σύμβουλο υγείας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν ποιο είναι το αντικείμενό σας, ποιο είναι το αντικείμενο του ολιστικού συμβούλου υγείας. Το αντικείμενο αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε συμβουλεύει να κάνεις κάποιους στόχους στη ζωή σου. Αυτοί οι στόχοι συνήθως αφορούν την υγεία. Μέσα σε αυτό μπορεί να είναι τα κιλά, μπορεί να είναι μια σχέση που δεν μας αρέσει, να βρούμε ποιο τρόπο άσκησης ταιριάζει σε εμάς. Σωματική, πνευματική, ψυχολογική υγεία, όλα μαζί. Είναι όλα μαζί, ναι. Γι' αυτό μιλάμε και για ολιστική αντιμετώπιση. Ναι, αυτό σημαίνει ολιστική. Ωραία. Αντιμετωπίζοντας ολιστικά το άτομο, φαντάζομαι και ότι οι συμβουλές που του δίνετε δεν μπορεί να είναι για όλους οι ίδιες. Εξατομικεύεται την προσέγγιση που θα κάνετε. Και θέλω προφανώς να πω μία έννοια, η έννοια της αυτοπλατικής δηλαδή, της βιομοναδικότητας. Ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί ψυχολογικά, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά. Άρα δεν μπορεί κάτι να ταιριάζει σε όλους. Η έννοια της διατροφής, πώς την προσεγγίζετε ολιστικά? Τι είναι για την ολιστική αντιμετώπιση το φαγητό? Η προσέγγιση μου στο φαγητό γίνεται με δύο τρόπους, με δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι η δευτερογενής τροφή, που είναι αυτή που τρέφει το σώμα μας. Αυτή είναι δευτερογενής. Δευτερογενής, ναι. Δεν είναι σημαντική αυτή. Ναι. Αυτή είναι τα φαγητά που τρώμε. Το νερό που πίνουμε και όλα αυτά. Είναι μια ανατροπή, γιατί εμείς τη θεωρούμε πρωτογενή, ξέρετε. Τώρα θα σου πω ποια είναι η πρωτογενής. Ωραία. Η πρωτογενής τροφή λοιπόν είναι οι σχέσεις μας, είναι η εργασία μας, είναι η πνευματικότητα και η φυσική δραστηριότητα. Όταν αυτά τα τέσσερα στη ζωή υπάρχουν και ρέουν ομαλά, τότε η ανάγκη για φαγητό παίρνει μια δευτερεύουσα σημασία. Συνήθως το φαγητό το χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε κάποιο τομέα ο οποίος δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, μια δυσαρέσκεια στη δουλειά μπορεί να φέρει ένα μεγάλο πιάτο φαγητό το βράδυ σπίτι. Για ποιο λόγο θέλουμε να ασχοληθούμε με τη διατροφή? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που πρέπει ο καθένας να απαντήσει στον εαυτό του. Πρέπει να σκεφτούμε τα βαθύτερα αίτια για το λόγο που κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος θέλει να χάσει κιλά, πρέπει να σκεφτεί για ποιο λόγο θέλει να χάσει κιλά. Σιγά σιγά θα βρείτε τον πραγματικό λόγο. Μια πρώτη ερώτηση είναι γιατί θέλω να χάσω κιλά. Μπορεί να είναι επειδή θέλω να είμαι ωραίος ή ωραία. Δεύτερη ερώτηση είναι για ποιο λόγο θέλω να είμαι ωραίος ή ωραία. Γιατί μπορεί να αρέσω στο φίλο μου ή στη φίλη μου. Για ποιο λόγο θέλω να αρέσω στο φίλο ή στη φίλη μου. Μπορεί αυτό να με κάνει χαρούμενο. Πάμε σε κάποιο πιο πρωτογενές συνέστημα. Μπορεί να με κάνει χαρούμενο, ευτυχισμένο, να είμαι σε αρμονία, να βρω γαλήνη. Όταν βρούμε ένα βαθύτερο στόχο και σκοπό, τότε τα άλλα γίνονται πιο εύκολα. Είτε είναι διατροφή, είτε είναι σχέση, είτε είναι όλα. Φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο εύκολο να ακολουθήσει μια πιο ισορροπημένη, ας πούμε, διατροφή, να ασχοληθεί με τη διατροφή του, εκείνος ο οποίος πάσχει και από κάτι και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει. Ναι. Αυτός που πάσχει από κάτι έχει πάρει ένα μήνυμα από το σώμα του ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, όπως λέτε κι εσείς. Η αλλαγή δεν μπορεί να είναι μόνο σωματική με το φαγητό. Έχουμε πολλές πλευρές σαν άνθρωποι, πολλές και μία, είναι όλα μαζί. Απλά η θεραπεία δεν μπορεί να είναι μόνο σωματική. Για παράδειγμα, το φαγητό. Πρέπει να βρούμε τα πρότυπα, τα νοητικά από πίσω και τα συναισθήματα. Όταν αυτά όλα δουλευτούν και αλλάξουν, τότε χάνεται τελείως αυτό που ονομάζουμε ασθένεια, ίσως. Συχνά καταφεύγουμε στο φαγητό για να καλύψουμε μία ανάγκη όχι βιολογική, αλλά συναισθηματική ή ψυχολογική. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Θα σου πω μερικά παραδείγματα τα οποία λογικά ισχύουν για τους πιο πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, άμα δεν έχουμε μία ικανοποιητική σχέση και το βράδυ γυρνάμε από τη δουλειά κουρασμένη σπίτι. Άμα δεν έχουμε μια αγκαλιά να ξαπλώσουμε, μπορούμε να ξαπλώσουμε άνετα στον καναπέ με την τηλεόραση. Και να φάμε ότι έχει το ψυγείο. Αυτό προκαλεί προβλήματα. Πέρα από την παχυσαρκία. Συναισθηματικά. Είναι πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, επειδή δεν δημιουργεί μια χαρούμενη ζωή όπως την εννοεί ο καθένας. Βρίσκουμε δηλαδή κάτι να υποκαταστήσουμε την πραγματική μας έλλειψη. Συνέχεια. Δεν θέλουμε να κοιτάμε τα προβλήματά μας. Θέλουμε να βρούμε διάφορες αφορμές. Έτσι όπως το λέτε, δηλαδή δεν μας βλάπτει μόνο σωματικά στην υγεία μας, τη σωματική, μας βλάπτει και ψυχολογικά, γιατί δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Ναι. Και εκεί έρχεστε εσείς να συμβουλέψετε το άτομο ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του κατά πρόσωπο. Αυτό που κάνω είναι αρκετά ήπιο και ομαλό, επειδή γίνεται σε πάροδο χρόνου. Με διάφορες ασκήσεις τον βάζω να έρθει πιο κοντά στον εαυτό του. Να ακούσει το σώμα του, να ακούσει τι φαγητά χρειάζονται για αυτόν και ποιες είναι οι ανάγκες του. Ο τρόπος διατροφής τελικά βοηθάει στην καλύτερη ψυχολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Η διατροφή, μόνο το φαγητό, βιολογικά και βιοχημικά, έχει πολύ μεγάλη δύναμη στο σώμα.
είναι σαν άμα τρώμε πάρα πολύ καλά, μπορούμε να το συσχετίσουμε ότι τρώμε ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο. Απλά είναι στο πιάτο μας. Σωστό. Παίζει ρόλο και η ψυχολογία με την οποία τρώμε ή μόνο και το φαγητό? Όλα παίζουν ρόλο. Ο χρόνος με τον οποίο τρώμε, τι σκεφτόμαστε να τρώμε. Συνήθως τρώμε ένα πιάτο φαγητό και το μυαλό μας είναι στη δουλειά που έχουμε μετά να κάνουμε. Εννοείται. Πραγματικά δεν τρώμε δηλαδή. Δεν γευόμαστε τη ζωή. Από το φαγητό μπορείς πολλά πράγματα να καταλάβεις. Με το πώς τρως, βλέπεις και πώς ζεις. Εάν τρως γρήγορα, λογικά ζεις και γρήγορα. Και φτάνεις 100 χρονών και λες, οπ, δεν έχω ζήσει καθόλου, τι έγινε? Πρέπει να λειτουργούμε με στερήσεις στη διατροφή μας? Δεν προτείνω τις στερήσεις, επειδή δημιουργούν πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και ψυχολογική φόρτιση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ελευθερίες στη ζωή μας. Άρα προσπαθούμε να βρούμε στον καθένα ποια είναι η εσωτερική του ανάγκη, για παράδειγμα χαρά, και κάτω από αυτή μπορεί να κτίσει μια διατροφή. Ποτέ δεν προτείνω να κόψουμε φαγητά. Πάντα βάζουμε πράγματα καλύτερα, ώστε αυτά που δεν είναι τόσο ποιοτικά για εμάς να φύγουν μόνα τους. Άρα να τα αντικαταστήσουμε καλύτερες ποιότητες. Δεν αντικαταστούμε ακριβώς. Παίρνουμε την ίδια κατηγορία κάτι πολύ πιο ποιοτικό. Όταν το σώμα συνηθίσει στην πραγματική τροφή, τότε αυτά που δεν είναι τόσο ποιοτικά φεύγουν μόνα τους. Δεν έχουμε πια την ανάγκη να τα φάμε. Συχνά λέμε ότι η διατροφή πρέπει να είναι τρόπος ζωής. Με αυτό εννοούμε ότι πρέπει να προσέχουμε γενικά τι βάζουμε στο σώμα μας. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει ανάγκη να προσέξει τη διατροφή του, ούτε από άποψη κιλών, ούτε από άποψη κάποιες ασθένειες. Γενικότερα και εκείνος δεν πρέπει να προσέχει τη διατροφή του, ωστόσο, με την έννοια τι βάζουμε στο σώμα μας. Ναι. Ειδικά μέσα από την έννοια που την προσεγγίσατε εσείς στη διατροφή. Το πιο σημαντικό αρνητικό που βάζουμε στο σώμα μας είναι οι σκέψεις μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα, όσον αφορά καθαρά το φαγητό, είναι πολύ σημαντικό να τρώμε καθαρό φαγητό, γιατί έχουμε καθαρές σκέψεις, έχουμε καθαρό σώμα, πιο καθαρή ημέρα, πιο καθαρό νου. Αλλάζει πολύ την καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, ένα χάπι που το πίνεις και είναι όλα καλά. Είναι μια διαδικασία και μια. Είναι η ζωή. Είναι η ζωή όπως είναι. Και το συνεχίζουμε διαβίου, λέτε. Δεν συνεχίζουμε και δεν ξεκινάμε και σταματάμε κάτι, γιατί είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάω μόνο για την τροφή, θέλω να πω το συνηθίζουμε κάπου και γίνεται τρόπο ζωής ή είναι συνεχής αγώνας και αυτό? Το συνηθίζουμε, πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσινταβή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.